ονομάζομαι Μάρκος Μπότσαρης. Ήμουν Έλληνα στρατηγό, ήρωα τη Επανάσταση του 1821 και καπετάνιο των Σουλιωτών. Γεννήθηκα στο Σούλι και ήμουν ο δεύτερο γιο του Κίτσου Μπότσαρη, που ήταν μία από τι επιφανέστερε μορφέ του Σουλίου. Ύστερα από την πτώση του Σουλίου, πήγα στην Κέρκυρα μαζί με άλλου Σουλιώτε, όπου κατατάχθηκα ω υπαξιωματικό στο σώμα των Υπηρωτών και Σουλιωτών που συγκρότησαν οι Γάλλοι. Το 1814 ανταμώθηκα με τον Καρεσκάκη, ο οποίο με μίσε στη φιλική εταιρεία μαζί με τον θείο μου Νότι, αγωνιζόμουν στο πλευρό των σουλτανικών δυνάμεων εναντίον του τυράννου της Υπήρου, του Αλή Πασά, επειδή είχαν πάρει την υπόσχεση ότι θα ξαναγυρνούσαν στην πατρίδα τους. Βλέποντας ότι οι Τούρκοι αθετούσαν την υπόσχεση τους, όταν ο Αλή Πασάς πολιορκήθηκε από τα σουλτανικά στρατεύματα, ήρθα σε συνεννόηση μαζί του και ζήτησα τον επαναπατρισμό των σουλιωτών, με αντάλλαγμα να βοηθήσω τον Αλί στον αγώνα εναντίον των στρατευμάτων του Σουλτάνου, πράγμα που έγινε. Πρώτη μου επιτυχία ήταν η νίκη στους καμψάδες και στα πέντε πηγάδια και η κατάληψη των φρουρίων της ριγιάς σας και της ρινιάς σας. Ακολούθησαν οι νικηφόρες μάχες στο κομπότι της Άρτας, 3 Ιουλίου 1821 και στην Πλάκα. Επίσης έλαβα μέρος στη μάχη του Πέτα που κατέληξε σε καταστροφή, ενώ βρέθηκα μεταξύ των υπερασπιστών του Μεσολογγίου στην πρώτη του πολιορκία στα τέλη του 1822, όπου παρασύροντας τους Τούρκους σε πλαστές συνομιλίες έδωσα χρόνο στους πολιορκημένους να ενισχύσουν τις οχυρώσεις, με παρέμβαση του Κώστα μεταξά μου έδωσαν τον τίτλο του αρχιστράτηγου της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Μάλιστα το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντιζηλία των άλλων οπλαρχηγών. Το γεγονός αυτό με εκνεύρισε μπροστά τους έσκησα το χαρτί του διορισμού μου λέγοντας, όποιος είναι άξιος παίρνει το δίπλωμα αύριο μπροστά στον Πασά. Το καλοκαίρι του 1823 προσπάθησα να ανακόψω το δρόμο στα τουρκικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη, τη νύχτα της 8ης Αυγούστου, επικεφαλής 350 σουλιωτών, επιτέθηκα κατά των 5.000 τουρκαρβανιτών μισθοφόρων του Μουσταφά Πασά, που είχαν στρατοπεδεύσει στο κεφαλόβρυσο του Καρπενισίου, στη μάχη που έμεινε γνωστή ως μάχη του κεφαλόβρυσου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό, συνέχισα να πολεμάω και κατάφερα να νικήσω τον Μουσταή. Όμως μια τουρκική σφαίρα με βρήκε στο μάτι. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα για να παραλάβουν τον νεκρό αρχηγό τους και τα λάφυρα. Μεταφέροντα με προ το Μεσολόγιο που τελικά με ενταφίασαν, σταμάτησαν για λίγο στον άρθικα τη μονή προσού όπου ευρισκόταν ο Καραϊσκάκη κατάκητο. Αυτό με ασπάστηκε λέγοντα: Άμποτε ηρωα Μάρκο, και εγώ από τέτοιο θάνατο να πάω. Μεταφέρθηκα στο Μεσολόγιο με θριαμβική πομπή. Του θριάμβου προηγούνταν Τούρκοι εχμάλωτοι, ακολουθούσαν οι εχμαλωτισμένοι ήπι των αξιωματικών με πολύτιμα επισάγματα και 54 σημαίε των εχθρών. Ήμουν καλυμμένο με κιανή χλαμίδα, Ακολουθούσαν τα λάφυρα που ήταν ζώα, όπλα, σκηνέ, πολεμοφόδια και άλλα στρατιωτικά εφόδια και το Ταμείο των Εχθρών. Η επική τελετή έγινε στο Ναό Αγίου Νικολάου των Προμαχώνων. Ο Διονύσιο Σολομό έγραψε ποίημα που παρομοιάζει τη σειροή των Ελλήνων στην κηδεία του Μπότσαρη με τη σειροή των Τρώων στην ταφή του Έκτορα. Έμεινα στην ιστορία για την Ανδρία μου και τη σημαντική συμβολή μου στον αγώνα για την ανεξαρτησία των Ελλήνων και δίκαια θεωρούμε εθνικό ήρωα.